Σεβασμιότατε και πολυτίμητε Άγιε Ναυπάκτο και Αγίου Βλασίου, κύριε Ιερώθε, οσιολογιότατε Πατέρα Ιερώθε, οσιολογιότατε Άγιε Γραμματεύ της Ιεράς Συνόδου και Λίαν, αγαπημένε συμπρεσβύτερε, Πάτερ Πολύκαρπε, αγαπητοί πατέρες, εκλεκτοί ομίγυρης, πεφιλημένοι αδελφοί και αδελφές, μεγαλειωδώς μας λέγει ο Απόστολος ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος, ότι έχουμε κληθεί να αποβούμε θείας φύσεως κοινωνή, δηλαδή μέτοχοι των ακτίστων θείων ενεργειών. Και αυτό δεν είναι ένας λόγος υπερβατικός, αλλά μία πραγματικότης αναντήρητη που πραγματοποιείται μέσα στο σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και αυτό το βιώνουμε με τις μορφές των Αγίων, οι οποίοι επιτυγχάνουν των Επαγγελιών της Διαθήκης. Και είναι ευλογία πραγματικά του Θεού. Μέσα σε αυτή την συγκεχημένη και δυσδιάκριτη εποχή των πολυειδών αντινομιών και συγχύσεων, σε αυτή την εποχή που έχει θεσμοθετήσει ακόμη και την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας, ο Θεός να εργάζεται στα σπλάγανα του λαού Του και να αναδεικνύει Αγίους, δηλαδή μετόχους των ακτίστων θείων ενεργειών Του. Ένα πρόσωπο θεοειδές που μας διδάσκει με το λόγο Του, το βίωμά Του, την Αγία Ζωή Του, είναι και η Οσία Μοναχή Γαλακτία, η αγαπημένη μας γερόντισσα Γαλάτια, όπως την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε και όπως σαν ήλιος μας χάρισε ακτίνες φωτός ουρανίου. Έχουμε σήμερα τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία, η μεγαλώνυμος αυτή ενορία του Αγίου Δημητρίου Πυραιός, να υποδέχεται ένα πρόσωπο που έχει ως έργο ζωής το μήνυμα της ζωής, το μήνυμα της αληθείας. Και αναφέρομαι στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου Αγίου Βλασίου Κύριου Κύριων Ιερώθεων, ο οποίος εστάλει από τον Θεό ως Αρχάγγελος και διαγγελεύς των θεσπεσίων της Θείας Χάριτος, διότι είναι εκείνος που μας καταρδεύει με την θεολογία της Αγίας μας Εκκλησίας, είναι εκείνος που χάρη τη Θεού συνέγραψε άνω των 130 τίτλων θεολογικών βιβλίων, εκ των οποίων τα 118 έχουν μεταφραστεί σε 27 γλώσσες σε όλο τον κόσμο και ο οποίος συνέγραψε ένα μνημειώδες θεολογικό σύγγραμμα, το οποίο ευραβεύθη από την Ακαδημία Αθηνών, το πρόσωπο στην Ορθόδοξη Παράδοση. Ο Σεβασμιότατος έχει και ένα άλλο έργο ζωής. Ο ίδιος να γίνεται η οδός, δια της οποίας φανερώνεται η έκχυση των θείων ακτίστων ενεργειών σε υγειασμένα πρόσωπα. Και αναφέρομαι στο τεράστιο πνευματικό του κατόρθωμα να αναδείξει δύο προσωπικότητες της Αγιωτάτης Εκκλησίας που εν εσχάτης χρόνης, εν υστέρης καιρής καταρδεύθησαν από την αηφόρο χάρη του Τρισιλίου Θεού. Και αναφέρομαι στον γέροντά του, στον χειροτονήσαντα αυτόν, Άγιον Επίσκοπον της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας και ήδη εις τας δέλτους των Αγίων καταταχθέντα τον Μητροπολίτην Εδέσης, Πέλης και Αλμοπύρας, τον Μεγαλειώδη και Όσιον και Θεοφόρον και Θεοειδή, ο οποίος στα χρόνια τα έσχατα κατόρθωσε το μεγάλο κατόρθωμα της Αγιότητος. Και βέβαια στον Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ, που και αυτός
ανεδείχθη δια των συγγραφών του αγώνος του σεβασμιωτάτου Αγίου και εξαιρέτου Ιεράρχου της Εκκλησίας μας, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κυρίου Ιεροθέου. Ο Άγιος Καλίνικος, ο Μητροπολίτης Εδέσης, είναι πραγματικά ένα πρόσωπο που μας συγκινεί και με συναρπάζει με την πίστη του, με την αγάπη του στο Θεό, με τη θυσιαστική του προσφορά. Αλλά όλα αυτά, τα δύο αυτά πρόσωπα οφείλουν την επίγνωση της Εκκλησίας στο πρόσωπο του Αγίου Ναυπάκτου. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να είμεθα εδώ υπό τον θόλων του περιπίστου και ιστορικού αυτού ναού για να υμνήσουμε με τα ταπεινά μας λόγια ένα άλλο θεοειδές πρόσωπο, αυτό της Οσίας, Μητρός ημών Γαλακτίας Μοναχής, της Γεροντήσης Γαλάτιας, που έζησε στον κόσμο αυτόν αθόρυβα, ταπεινά, αλλά τόσο διεισδυτικά και ουσιωδώς, διότι καταρδεύθηκε από την άκτιστη Θεία Χάρη και έγινε ηχείο των ουρανών, του Παραδείσου. Και όπως θα διαπιστώσετε από την ουσιώδη και μεγαλώνυμον ομιλία του Σεβασμιωτάτου Αγίου Ναυπάκτου, Γερόντισσα Γαλακτία και του Οσιωτάτου αδελφού Πατρός Ιεροθέου, η Γερόντισσα Γαλακτία είναι ένα πρόσωπο που μας χαρίζει την αληθινή αυτογνωσία μας, δηλαδή μας αρπάζει από την χωικότητα του κόσμου μας και μας εισαγάγει από εδώ στη Βασιλεία του Θεού. Η ελαχιστότητά μου είχε τη μεγάλη τιμή να συνδέεται με την Οσία Γαλακτία και να έχει εμπειρία αυτής της τεραστίας πνευματικής της δυνάμεως για την οποία θα ομιλήσει ως ειδικός, ως επαΐων, ως έμπειρος για την πνευματική ζωή και για την αληθινή κοινωνία με τον Θεό, ο Άγιος Ναυπάκτου. Εγώ θα ήθελα απλώς να εισφέρω στην ευλογημένη αυτή σύναξη που είναι μία προσευχή στον Θεό, δοξαστική προσευχή για την ευλογία των Αγίων Του που στέλνει στον κόσμο εκείνος για να μας χαρίζει διεξόδους στα αδιέξοδά μας. Γιατί θα ενθυμίστε, σεβασμιότατε, πανοσυλλογιότατοι, αδεσμολογιότατοι, αδελφοί και αδελφές, με πόσες ελπίδες υπεδέχθη η ανθρωπότητα την τρίτη χιλιετία. Και ειδού, που δεν έχουν περάσει ούτε 25 χρόνια και ήδη διεξάγονται στη γειτονιά μας δύο αιματηροί και τραγικοί πόλεμοι. Και καθημερινά βλέπουμε την ανθρώπινη αποκαραδοκία, το έγκλημα με μύριες μορφές να παρελάβει στις εικόνες των τηλεοπτικών διάβλων. Η εποχή μας λοιπόν είναι μια εποχή που έχει ανάγκη, άμεση ανάγκη της χάριτος του Θεού και της βεβαιότητος ότι δεν είμαι θα μόνη και ότι κάθε δαιμονικό περίπαιγμα, κάθε δαιμονική προσβολή δεν έχει τη δύναμη να μας συνθλίψει εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Η Αγία Ζωή της Οσίας Γαλακτίας το αποδεικνύει. Ο Πανάγιος Θεός αναδεικνύει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη που το θέλει, που το επιζητεί, σε ναό του Αγίου Πνεύματος. Ένας τέτοιος ζωντανός ναός του Αγίου Πνεύματος ήταν η Γερόντισσα Γαλακτία. Τώρα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ και να δώσουμε το χρόνο όλων στον Άγιο Ναυπάκτο, να κάνει την, όπως πάντοτε, μεγαλειώδη παρουσίαση κάθε θέματος που αναλαμβάνει, θα σας αναγνώσω
την ιδιόγραφη επιστολή την οποία μου έστειλε το 14 πρώτου του 2015, και που νομίζω ότι, όπως και εσείς θα διαπιστώσετε, πρόκειται για ένα εξόχως υπέροχο θεολογικό κείμενο που μόνο διδακτεί Θεού, δηλαδή πρόσωπα που έχουν εμπειρία προσωπική της χάρη τους, μπορούν να καταστρώσουν. Ούτε ακαδημαϊκοί θεολόγοι, ούτε πολυπτυχιούχοι, αλλά μόνον αυτοί που ο Θεός αγάπησε και εκείνοι τον αγάπησαν, ώστε να γίνει αυτή η ανάκραση των προσώπων. Αυτή η ανάκραση της ψυχής που αγαπά με τον Θεό που αγαπά. Μου γράφει λοιπόν η γερόντισσα τότε Γαλάτια και μετά ταύτα μοναχή Γαλακτία. Σεβασμιότατε Πάτερ Σεραφείμ, Άγια Δέσποτα του Πειραιά, γονατιστή ζητώ την ευχή σου και φιλώ τα Άγια χεράκια σου. Σ' έχω συνεχώς στην καρδιά μου και στην ανάξια προσευχή μου. Νιώθω τους αγώνες σου για την ορθόδοξη πίστη και την καθαρή ζωή των ανθρώπων. Φοβούμαι ότι έρχεται φωτιά μέσα από τα σημερινά όπλα για να τιμωρήσει τις βρωμιές που κάνουν οι σημερινοί άνθρωποι. Αν μπορούσαν τα ζώα, θα με έφτυναν. Σου εξομολογούμε ότι πολλές φορές αισθάνομαι τη βρωμιά των δαιμόνων από το στόματα των ανθρώπων. Δεν μιλάω όμως, γιατί εγώ είμαι πιο αμαρτωλή από όλους και εύχομαι τη μετάνοια όλων και προπαντός τη δική μου. Γιατί κοντεύω τα 90 χρόνια ζωής και δεν έχω βάλει ακόμη αρχή μετανοίας. Ελπίζω στην αμέτρητη αγάπη του Θεού και στην ευσπλαγνία Του. Τον παρακαλώ, σε παρακαλώ και να εύχεσαι και εσύ παιδί μου να μου δώσει μετάνοια και καλό τέλος και να μου δώσει και το τελευταίο του παλατάκι της βασιλείας Του, αλλά να βλέπω το άπλετο φως της Αγίας Τριάδας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε ένα φως φαίνονται και οι τρεις από τα μηχανήματα της καρδιάς. Αλλά διακρίνεται η ανθρώπινη φύση του Χριστού που βγάζει φως και έχει ζωντανές τις πληγές του Σταυρού με τα καστανόξανθα μαλάκια του και τα διχαλωτά γεννάκια του, τα γαλάζια ματάκια και το μέτριο ανάστημα, όπως η μητέρα του που της μοιάζει πολύ. Ο άναρχος πατέρας κρύβεται, παιδί μου, κανένας δεν αντέχει την παρουσία του. Ουδής από τα δημιουργήματά του τον είδε ποτέ. Δεν μας αφήνει το φως. Οι άλλοι δύο, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τον σέβονται, ενώ είναι και οι τρεις το ίδιο. Νιώθουμε όμως την κυβέρνηση, την πρόνοιά Του, την ανοχή Του και την αγάπη Του. Το Άγιο Πνεύμα τρέχει στον κόσμο μεγάλο κρότο, αλλά δεν το ακούει κανένας, μόνο όσοι έχουν βρει την καρδιά. Μου αρέσει το τροπάριο που λέει για το τριλαμπές της μιας θεότητος. Αυτά, παιδί μου, μου τα δείχνει ο Θεός μέσα από την καρδιά, γιατί με λυπάται και θέλει να με σώσει από τις αμαρτίες μου. Αλλά εγώ νιώθω όλο και πιο πολύ αμαρτωλή και διόρθωση δεν υπάρχει. Να εύχεσαι, παιδί μου, να μετανοήσω και να σωθώ. Εύχομαι κι εγώ να έχεις όλα τα καλά του Θεού το νέο έτος. Να ζήσεις χρόνια πολλά και να αγωνίζεσαι για την Εκκλησία του Χριστού και να αξιωθείς να συλλειτουργήσει με τους Αγίους Ιεράρχες στον ουρανό. Χαιρετίσματα πολλά στο Παναγιωτάκι μου, μιλάει για τον πατέρα Πορφύριο Φραγκάκο, που τον αγαπώ τόσο πολύ, και στον πατέρα Δανιήλ, που τον αγαπώ και αυτόν τόσο πολύ και τον ακούω από το ραδιόφωνο. Φιλώ τα χέρια σου και σου ζητώ την ευχή σου.
με πολύ σεβασμό και μητρική αγάπη γερόντισα Γαλάτια. Τι μπορεί να πει κανείς γι' αυτό, γι' αυτές τις σκέψεις? Τι μπορεί να αρθρώσει, πώς μπορεί να τις εκτιμήσει? Μόνο ένας που έχει εμπειρία, πραγματική προσωπική εμπειρία του Θεού, μπορεί να γράψει, και μάλιστα χωρίς πανεπιστημιακές περγαμηνές, χωρίς κάποια άλλη εξήτηση παρά μόνο να καταγράψει αυτό που ζει, αυτό που βιώνει, αυτό που αγαπάει. Θα έπρεπε να μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι αυτά τα λόγια είναι μία σύγχρονη έκδοση όλης της νηπτικής και μυστικής θεολογίας Εκκλησίας και ταυτόχρονα όλων των ιερών διηγήσεων του γεροντικού, από μία ψυχή η οποία έζησε ταπεινά μέσα στον κόσμο, αλλά ήτο εκτός του κόσμου. Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή βαθιά συγκίνηση και επιτρέψατε μου να εκφράσω προς τον Πανάγιο Θεό την απέραντη ευγνωμοσύνη μου που γνώρισα τη γερόντισσα Γαλακτία, την Οσία, την Θεοφόρο, την Θεοειδή και που πιστεύω ακράδαντα ότι τώρα στις προσευχές της στον ουρανό θα συμπεριλαμβάνει και εμένα τον ταπεινό και ανάξιο. Και βέβαια είμαι βέβαιος ότι αυτή την Ιερά Σύναξη που τελούμε προς δόξαν του Εντριάδη Θεού που την αγίασε και την αγάπησε και την ανέδειξε στα σημερινά σκληρά χρόνια, εκείνη θα την πληροφορείτε ήδη δια Πνεύματος Αγίου και θα είναι προσευχομένη, περιμόν και δεωμένη και παρούσα για να οικετεύει τον Θεόν για την κατάμφο υγεία όλων μας. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη σας, για τη μέριμνά σας υπερπασών των Εκκλησιών, για την έμπρακτη παρουσία σας στη ζωή της Εκκλησίας μας, για το λόγο σας, για τις συγγραφές σας, για την εις τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου εξαγγελία της ζωής που ήρθε στον κόσμο, που σταυρώθηκε για μας, που ανεστήθη, που ανελήφθη εν δόξη και που παρεδρεύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, για να συμπαρασύρει με την αγάπη της όλους εμάς τη Βασιλεία, την αιώνια του Θεού. Να είναι τα χρόνια σας υγιεινά και πανεφρόσινα και ο Πανάγιος Θεός διαπρεσβειών όλων των Αγίων, του Αγίου Καλλινίκου, του Αγίου Σοφρονίου, της Οσίας Γαλακτίας και όλων των Αγίων, τους οποίους με τόση αγάπη διακονείται και παρουσιάζεται το ιερό τους έργο, να σας ευλογεί και να σας αγιάζει. Και στον αδελφό οσιολογιότατο πατέρα Ιερόθεο, που εσείς εκείρατε μοναχών και είναι δικό σας πνευματικό ανάστημα, να χαρίζει ο Θεός υγεία και ευλογίες πολλές. Και πάλι θερμά σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε για την αγάπη σας και τη θυσία που κάνετε για όλους μας, αλλά είστε, αν θέλετε, σεβασμιότατε, ένα πρόσωπο που μας αναπαύει, μας διδάσκει, μας οδηγεί και αισθανόμεθα ειλικρινώς δύναμη ατενίζοντας το σεπτό σας πρόσωπο και διαβάζοντας αυτά τα υπέροχα και ανεπανάληπτα συγγράμματά σας που ανοίγουν, όπως είπα προηγουμένως, διέξοδο στα αδιέξοδα του βίου μας και αντιμετωπίζουν τη σαπρότητα των καιρών μας με δύναμη, αγάπη, ταπείνωση, αλλά πάντοτε με αληθινό, ορθόδοξο λόγο και φρόνημα. Τα χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Πριν δώσουμε το λόγο, επιτρέψτε μου, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς και αγαπητοί αδελφοί, να μνημονεύσω κάτι από τον επικίδιο, τον πατρός Αντωνίου Φραγκάκη, την ημέρα της κοιμήσεως της Οσίας Γαλακτίας. Αναφέρει, ο πατήρ Αντωνίος Φραγκάκης είναι ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης στην Εκκλησία της Κρήτης και διακονητής της Γεροντήσης επί πάρα πολλά χρόνια. Στον επικίδιο λοιπόν αναφέρει για τη Γερόντισσα: αγαπούσε επίσης τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ. Τον θεωρούσε λεοντόκαρδο και ομολογητή της Ορθοδοξίας
χαιρόταν που ελέγχει με ειλικρίνεια και παρησία τα παραφύσινα αμαρτήματα, αλλά και την φρικώδη αίρεση του παπισμού. Τον σκεπάζουν, έλεγε, ουράνιες δυνάμεις και τον δυναμώνουν οι προσευχές των μοναστηριών. Αλλά είχε μια ιδιαίτερη, επιτρέψτε μου, Άγιε Πυραιός, χαρά για τον σεβασμένο τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, κύριο Ιεροθέμου. Αγαπούσε πολύ σαν παιδί της, όπως έλεγε τον σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, κύριο Ιερόθεο. Τον εξομοίωνε με τους ιεράρχες που είναι κολλημένοι στον τοίχο, ενώντας τις τοιχογραφίες των εκκλησιών. Τον εκτιμούσε περισσότερο από όλους. Έβλεπε, όπως έλεγε, την εσωτερική του ησυχία και την θεολογική του πληρότητα, όπως ανέφερε και ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης. Τον παρακολουθούσε με την διόπτρα της καρδιάς και χαιρόταν για την αταραξία του στους πειρασμούς και το αδιάκοπο γλυκομουρμούρισμα της καρδιάς του, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Λυπόταν πολύ που οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν και υφίσταται τόσες αδικίες, επιθέσεις και αμφισβητήσεις. Εκείνος είναι και ο αποδέκτης της πλειονότητος των ιδιοχείρων επιστολών της. Σεβασμιότατε Άγιε Ναυπάκτου, για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση «Εφιέρωμα για την Γερόντισσα» και έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός, ο οποίος με προσκάλεσε διά του πατός Πολυκάρπου να έρθω σήμερα και να μιλήσουμε για την Γερόντισσα Γαλακτία. Και ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός για τα καλά λόγια τα οποία είπε προηγουμένως. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε ενώπιον του Θεού ανάξιοι και είμαστε ανάξιοι και πραγματικά θεωρώ ότι ό,τι έχουμε είναι δώρα και ευλογία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ένα λοιπόν από το δώρο, ένα από τα δώρα τα οποία μου χάρισε ο Θεός είναι να γνωρίσω τη Γερόντισσα Γαλακτία. Όταν ο πατήρ Πολύκαρπος με παρακάλεσε, μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι θέλαμε να έρθετε να μιλήσετε για τη Γερόντισσα Γαλακτία, μάλλον θέλω να μιλήσετε στα Δημήτρια, αμέσως του είπα όχι, γιατί είχα κουραστεί από τις προσκλήσεις και από τις ομιλίες τις οποίες καλούμε τώρα τελευταία να κάνω. Αλλά όταν μου είπε ότι θέλω να μιλήσετε για τη Γερόντισσα Γαλακτία, εκεί αμέσως στάθηκα και είπα βεβαίως θα το κάνω, παρά τις δυσκολίες και παρά τα προβλήματα. Γιατί ήθελα να εκφράσω την αγάπη μου προς αυτή τη γυναίκα, την Οσία Γαλακτία, η οποία με αγάπησε πάρα πολύ σαν παιδί της, όπως ακούσατε προηγουμένως, και βεβαίως της οφείλω πολλά. Η Γερόντισσα Γαλακτία ήταν μια απλή γυναίκα. Όταν την πλησίαζε κανείς δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα και εκείνο το οποίο έβλεπα ότι προσπαθούσε να κρυφτεί, αλλά όσο προσπαθούσε να κρυφτεί τόσο πολύ φαινόταν. Λέγονται σήμερα πάρα πολλά για τη Γερόντισσα Γαλακτία, πολύ θετικά, πάρα πολλά θετικά. Υπάρχουν και οι άλλοι που λένε τα αρνητικά. Εγώ όμως θα πω εκείνα τα οποία έχω στην καρδιά μου και εκείνα τα οποία κατάλαβα από την επικοινωνία την οποία είχαμε μαζί. Γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1926, κοιμήθηκε 20 Μαΐου του 2021, σε ηλικία 95 ετών. Δύο φορές τη συνάντησε, ο Σεβασμιότατος της Πυραιός τη συνάντησε μία φορά, πήγε για να κάνει αυτό, έκανε το ταξίδι για να την συναντήσει. Εγώ τη συνάντησα δύο φορές. Την πρώτη φορά με είχε καλέσει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης για να ομιλήσω στο Ηράκλειο και ξεκίνησε από το χωριό της για να έρθει στο Ηράκλειο για να με συναντήσει πριν ακόμη γίνει μοναχή. Ήταν αυτή η πρώτη συνάντηση της 15 Απριλίου του 2013. Ήρθε, καθίσαμε περίπου δύο ώρες, τη ρωτούσα μερικά πράγματα, εκείνη απαντούσε. Αυτή η συνάντηση και όσα έλεγε βιντεοσκοπήθηκαν από τον τότε Αρχιμανδρίτη Πατέρα Καλλίνικο, νυν Μητροπολίτη Καστορίας Καλλίνικο, και επομένως έχω τεκμήρια όλες αυτές τις συζητήσεις που είχαμε μαζί. Μιλούσε για θεολογικά θέματα, μου μίλησε για την Αγία Τριάδα, μου μίλησε για το φως του Θεού, πώς είναι το φως του Θεού, μου μίλησε για όλα αυτά τα θέματα ως αν να είναι ένα διήγημα. Γιατί πραγματικά η θεολογία
αυτών που γνωρίζουν το Θεό είναι στην πραγματικότητα ένα διήγημα. Δηλαδή, όπως πάει κανείς ένα ταξίδι και συναντά διάφορα πράγματα και μετά τα διηγείται, το ίδιο συμβαίνει και με την εμπειρική θεολογία. Η δεύτερη συνάντηση ήταν στην οικία της στις 11 Ιανουαρίου του 2014, όταν πήγαινα προς τη Μονή του Κουδμά, προκειμένου να κάνω το μνημόσυνο του ενός μεγάλου άλλου συγχρόνου Αγίου Ιερομονάχου, του πατρός Αναστασίου, πέρασα από το σπίτι της και τη συνάντησα. Εκεί λοιπόν διασώζονται μερικές φωτογραφίες, χάρηκα πάρα πολύ και την αγκάλιασα, διότι είχαμε μια μεγάλη επικοινωνία και με θεωρούσε παιδί της και μου έλεγε «Σε θεωρώ παιδί μου και εγώ είμαι η μητέρα σου». Ανταλλάξαμε πολλά ή μου έστειλε μηνύματα, περίπου 1000 μηνύματα έχω στη διάθεσή μου και όταν τα έβαλα με τη σειρά είναι περίπου 455 σελίδες. Και όταν δει κανείς όλα τα μηνύματα αυτά, είναι θεολογικότατα μηνύματα. Δεν μιλούσε για περιτά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσα να μιλήσω ώρες για τη Γερόντισσα Γαλακτία. Εκείνο που θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μου είναι στο ότι, όπως είπε και ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης της Πειραιός, έχω μια λιλογραφία, μου έστειλε 9 επιστολές και έχω και τις απίτησα με 9 απαντήσεις. Και όταν δει κανείς όλο αυτό το κόρπους, θα μπορούσα να πω, αυτό τις επιστολές που μου έστειλε και τις απαντήσεις, βλέπει πραγματικά μια εμπειρική σύγχρονη θεολογία, διότι είχε τα χαρακτηριστικά πολλών συγχρόνων Αγίων, μεταξύ των οποίων και του Οσίου του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μπορώ να τα δημοσιεύσω αυτά τα κείμενα, διότι με την αγάπη την οποία είχε σε μένα, στο πρόσωπό μου, ίσως είναι και υπερβολικά και μιλάει με ένα υπερβολικό τρόπο, οπότε δεν είναι εύκολο να δημοσιευθούν τα κείμενα αυτά. Θα σας διαβάσω όμως μερικά τμήματα από τις επιστολές και πριν το κάνω αυτό για να γίνει κατανοητά, να γίνουν κατανοητά τα κείμενα αυτά, θα ήθελα να σας παρουσιάσω περίπου μερικές 10 θεολογικές αρχές και 10 θεολογικά τεκμήρια προκειμένου να ξεχωρίσουμε αν ένας άνθρωπος είναι ορθόδοξος ή δεν είναι ορθόδοξος, εάν είναι Άγιος ή δεν είναι Άγιος. Γιατί όλα τα θέματα έχουν βασικά προϋποθέσεις. Δεν μπορεί, δηλαδή, βλέπει κανείς κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι υπό την επίρρεια των δαιμόνων και να μιλάει και να αποκαλύπτει μερικά πράγματα, αλλά μετά πρέπει να περάσει αυτό μέσα από την κρυσάρα τη θεολογική για να διαπιστώσει κανείς είναι ορθόδοξος αυτός, αυτά προέρχονται από το Θεό ή είναι του διαβόλου όλες αυτές οι αποκαλύψεις. Οπότε για όλα τα θέματα και για αυτό το ζήτημα, δηλαδή για αυτά που έλεγε η Γερόντισσα Γαλακτία, θεωρώ ότι υπάρχουν μερικά τεκμήρια, μερικές απαραίτητες προϋποθέσεις που καθορίζουν ότι ήταν πράγματι μια ορθόδοξη, εμπνευσμένη μοναχή. Το πρώτο είναι η διαφορά μεταξύ του στοχασμού και της εμπειρίας της αγιοπνευματικής. Γιατί άλλο είναι ο στοχασμός όταν κανείς στοχάζεται με τη λογική του και φαντάζεται με τη φαντασία του και άλλο είναι η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Για παράδειγμα, βλέπουμε τους αρχαίους φιλοσόφους οι οποίοι έλεγαν για την εποχή τους φοβερά πράγματα μέσα από το μυαλό τους, μέσα από τη φαντασία τους και μιλούσαν για το ανώτατο νόν κτλ. Ενώ οι προφήτες μιλούσαν διαφορετικά γιατί είχαν αποκάλυψη. Άλλο η ανακάλυψη που γίνεται μέσα από τη λογική και άλλο η αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στον άνθρωπο. Η Γερόντισσα Γαλακτία, ό,τι έλεγε και ό,τι έγραφε, ήταν εξ αποκαλύψεως. Δεν ήξερε φιλοσοφία, δεν χρησιμοποιήσε το στοχασμό, δεν χρησιμοποιήσε τη φαντασία. Όλα αυτά είχαν ξεπεραστεί, τα είχε νεκρώσει και επομένως ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερη θεολογική αρχή, για να διακρίνουμε αν κάποιος είναι ορθόδοξος, εμπνευσμένος ή είναι πλανεμένος,
είναι η διάκριση μεταξύ θεολογίας και οικονομίας. Όταν με θεολογία εννοούμε τα περί του τριαδικού Θεού, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Όταν λέμε οικονομία, εννοούμε την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεν ταυτίζεται η θεολογία με την οικονομία, όπως δυστυχώς γίνεται από μερικούς συγχρόνους θεολόγους και βρίσκουν αναλογίες μεταξύ του Θεού και της κτήσεως ολοκλήρου. Άλλο η θεολογία, βλέπουμε την Γερό της Αγαλακτία και στο κείμενο στην επιστολή που διάβασε ο Σεβασμιότατος, λέει, βλέπουμε τον Τριαδικό Θεό που δεν κάθεται σε θρόνους, αλλά τον βλέπουμε μέσα στο φως, τρία φώτα. Είναι αυτό που περιγράφει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Και λέει εκεί ότι βλέπουμε τον Χριστό γιατί έχει σώμα. Αυτή είναι η οικονομία, είναι η ενανθρώπιση. Εκεί που είναι ο Πατέρας δεν μπορούμε. Βλέπουμε πάρα πολύ φως. Βλέπετε αμέσως η διάκριση μεταξύ θεολογίας και οικονομίας. Και μάλιστα έλεγε, όπως ακούσατε προηγουμένως, ότι ο Χριστός είναι ενανθρώπιση και έχει το σώμα Του και βλέπουμε και τις πληγές Του. Δηλαδή δείχνει την αγάπη την οποία έδειξε στον άνθρωπο. Η τρίτη θεολογική αρχή που κάνει αυτή τη διάκριση είναι ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ ακτίστου και εκτιστού. Το άκτιστο δεν έχει αρχή, δεν έχει φθορά, δεν έχει τέλος. Το κτιστό έχει αρχή, συγκεκριμένη αρχή, έχει φθορά και θα έπρεπε να έχει τέλος και ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός θέλησε να μην έχει τέλος, γι' αυτό και η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη κατά χάριν. Επομένως, δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ ακτίστου και εκτιστού, που σημαίνει ότι όταν κανείς, όπως το βλέπουμε στους πατέρες, στους θεόπτες, όταν βλέπει κανείς το φως, το άκτιστο φως, ξέρει και το διακρίνει από το φως του ηλίου. Άλλο το φως του Θεού, που είναι άκτιστο, και άλλο το φως του ηλίου. Καμία ομοιότητα. Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ ακτίστου και εκτιστού. Και το βλέπουμε αυτό στα κείμενα που, στις επιστολές που έγραψε η Γερόντισσα Γαλακτία και σε αυτά που έλεγε, ότι λέει αυτό το φως του Θεού δεν μοιάζει καθόλου με το φως του ηλίου και το φως των αισθητών. Και έκανε μάλιστα και τη διάκριση μεταξύ των αγγέλων και των δαιμόνων. Τους ξεχώριζε αμέσως. Αυτό, ξέρετε, είναι κριτήριο θεολογίας. Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης ότι θεολόγος είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Εκείνη καθαρά έβλεπε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τους αγγέλους οι οποίοι ευωδίαζαν και είχαν το φως που δεν ήταν δικό τους φως, ήταν φως του Θεού και αμέσως έβλεπε μετά και τους δαίμονες και το ξεχώριζε από τη βρωμιά, από την δυσοδεία την οποία εξέπεπαν. Αυτή η διάκριση μεταξύ ακτίστου και ακτιστού είναι η βάση, μια από τις βάσεις της Ορθοδόξης Θεολογίας. Η τέταρτη αρχή είναι ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ λογικής και νου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και το σώμα του από τη γη και στη συνέχεια το ενεφύσισε. Και λέει ενεφύσισε ψυχήν λογική και νοεράν. Δηλαδή η ψυχή έχει τη λογική και έχει και τη νοερά ενέργεια. Με το νου, αυτό που λέμε νους, νοερά ενέργεια, βλέπει τη δόξα του Θεού, όχι με τη λογική, και με τη λογική καταγράφει αυτή την εμπειρία ή βλέπει τα κτίσματα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ θεολογίας και επιστήμης τους Αγίους. Οπότε έχει λογική ενέργεια και νοερά ενέργεια. Το βλέπουμε διάχυτα στα όσα έλεγε και στις επιστολές της Γερόντισσας Γαλακτίας. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια που είχε επανειλημμένα επεισόδια εγκεφαλικά και δεν θυμόταν περιστατικά, όμως ο νους της λειτουργεί πολύ καλά. Λειτουργούσε πολύ καλά, είχε εμπειρία του Θεού και τη μετέδιδε και την εξέφραζε με έναν τρόπο θαυμαστό. Επομένως, αυτή η διάκριση μεταξύ της λογικής και της νοεράς ενεργίας είναι πολύ σημαντική
για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, νους ορά των Θεών, λόγος δε γεγυμνασμένος υπόψιν άγιτα οραθέτα. Και δε συχαίεται η λογική με την ωραία ενέργεια. Γι' αυτό και όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησε, λέει σκοτίστηκε ο νους του, όχι η λογική του. Εμείς ταυτίζουμε τώρα τη λογική με το νου. Στη γερόντισσα φαινόταν διαφορετικά. Δεν θυμόταν το όνομά μου, αλλά θυμόταν όλη την προσωπικότητά μου και έλεγε αυτός που κάνει εκείνο, 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 που συνελάμβανε η καρδιά. Και έλεγε πολλές φορές, εδώ το είδαμε στην επιστολή, ότι αυτά που σας λέω δεν τα λέω με το μυαλό μου, αλλά τα λέει η καρδιά μου. Είναι το μηχάνημα και η τηλεόραση της καρδιάς. Και έβλεπε μέσα από την καρδιά. Με άδεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου λειτουργήσα στο ναό της Αγίας Τριάδας κάποτε και την πήρα τηλέφωνο και της λέγω, επειδή το μετέδιδε ο ραδιοφωνικός σταθμός, γερόντισα να ακούσεις τη λειτουργία και το κήρυγμα και να μου κάνεις παρατηρήσεις, αν τα είπα καλά. Και εκείνη όχι μόνο άκουγε, αλλά έκλεισε τα μάτια της, ενεργοποίησε το μηχανάκι, όπως έλεγε, την τηλεόραση της καρδιάς της και με έβλεπε. Έβλεπε το ναό, περιέγραψε στη συνέχεια πώς είναι ο ναός, περιέγραψε το πώς, τι στολή φορούσα και όλα εκείνα τα οποία γίνονται μέσα στο ναό. Και το εξηγούσε αυτό με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δεν είναι τίποτα, λέει αυτό, αλλά είναι δώρο του Θεού που μου το έδωσε. Επειδή είμαι κλεισμένη εδώ μέσα και ο Θεός μου έδωσε αυτό για να μην απογοητεύομαι. Άρα λοιπόν είναι βασική θεολογική αρχή. Η πέμπτη βασική θεολογική αρχή, για να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από την πλάνη, είναι τα σχετικά με τον παράδεισο και την κόλαση. Δηλαδή, λέει κανείς τι είναι ο παράδεισος και τι είναι η κόλαση. Και πολλές φορές λέει κανείς ότι βάζει, το έγραψαν οι δυτικοί θεολόγοι, ο Δάντης, ότι παρουσιάζει την κόλαση με καζάνια που βράζουν. Η γερόντισσα Γαλακτία είχε σαφέστατη θεολογία γύρω από το θέμα αυτό. Και όχι μόνο είχε σαφέστατη θεολογία, στα μηνύματα που έστειλε φαινόταν ότι έβλεπε και τους κολλασμένους, αλλά δεν θα το πω για να μην πληγωθούν οι άνθρωποι, ούτε θέλω να θυμάμαι, και έβλεπε ακόμη και αυτούς τους Αγίους που είναι στον Παράδεισο και το περιέγραφε με την έννοια αυτή που περιγράφουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο ίδιος ο Θεός στέλνει τη χάρη του σε όλους τους ανθρώπους. Αν ο άνθρωπος έχει αποκτήσει νου, οφθαλμό της ψυχής, βλέπει αυτή τη χάρη ως φως και αυτό είναι παράδεισος. Εάν δεν έχει θεραπευτεί και είναι ακάθαρτος, τότε η χάρη σε αυτή τον καίει. Επομένως, είναι αυτό που το γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, το συναντάμε παντού, ότι είναι ανάλογα με την κατάσταση του ανθρώπου. Το ζωγραφίζουμε στους ναούς, όταν βλέπουμε την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, βλέπουμε τον Χριστό, από τον Χριστό βγαίνει το φως και φωτίζει τους Αγίους και από το θρόνο βγαίνει ο πύρινος ποταμός και καίει τους άλλους, οι οποίοι δεν έχουν καθαρθεί εσωτερικά. Επομένως, η γερόντισσα Γαλακτία είχε σαφέστατη εικόνα τι είναι ο παράδεισος και τι είναι η κόλαση. Έκτη αρχή είναι το θέμα της αγάπης. Λένε μερικοί ότι υπάρχει η αγάπη και το μίσος και αντιπαραβάλλουν και αντιπαραθέτουν το μίσος την αγάπη. Αυτό όμως δεν είναι ακριβές. Γιατί? Διότι η αγάπη έχει δύο εκφράσεις. Η μία είναι η ανιδιοτελής αγάπη, η οποία δεν έχει ιδιοτέλεια, η καθαρή αγάπη, και η άλλη είναι αγάπη η οποία έχει ιδιοτέλεια και καταλήγει στο μίσος. Αυτό που βλέπουμε εμείς ως μίσος είναι αγάπη η οποία δεν είναι καθαρή, είναι φιλαυτή αγάπη. Έχουμε λοιπόν μια αγάπη η οποία έχει μέσα της τη φιλαυτία και την ιδιοτέλεια και έχουμε που δεν είναι πραγματική αγάπη, γιατί δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πώς από αγάπη κανείς οδηγείται στα εγκλήματα. Αγαπάει και λόγω του ότι δεν ανταποδίδει ο άλλος την αγάπη, φτάνει στο έγκλημα. Επομένως,
είναι αυτό που λέμε, διέκρινε η γερόντισσα Γαλακτία την αγάπη η οποία είναι ανιδιοτελής με την αγάπη η οποία είναι καινοτική. Και θα έλεγα κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Η γερόντισσα Γαλακτία είχε πολύ μεγάλη μετάνοια. Είχε μια μεγάλη αυτομεμψία. Θεωρούσε ότι είναι η μεγαλύτερη πόρνη του κόσμου. Το ακούστε και στην επιστολή, δηλαδή η επιστολή που διάβασε ο Σεβασμιότατος είναι περίπου και αυτές που μου έγραφε και σε μένα. Και εκεί που σου λέει υψηλές θεωρίες, υψηλές εμπειρίες, μετά λέει, α, ο Θεός μου τα δίνει αυτά, μη χειρότερη και με αφήνει στη ζωή για να μετανοήσω. Είμαι η μεγαλύτερη πόρνη. Είχε μια τέτοια αυτομεμψία που δύσκολα την έχουν οι άνθρωποι. Άρα, εκεί που υπάρχει μετάνοια και υπάρχει αυτομεμψία, εκεί δεν μπορεί να εισχωρήσει ο αιωσφόρος, ο διάβολος. Εκεί υπάρχει η καθαρή ενέργεια του Θεού. Η έβδομη αρχή θεολογική για να ξεχωρίσει κανείς την αλήθεια από την πλάνη είναι να δει τις τρεις κινήσεις. Δηλαδή, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι υπάρχει η καταφύση κίνησης, δηλαδή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να, ο Αδάμ και η Εύα, για να πορεύονται προς Αυτόν, αυτεξουσίως να οδηγούνται προς Αυτόν. Αυτή είναι η καταφύση κίνηση. Και όταν οι ενέργειες της ψυχής λειτουργούν καταφύση. Όταν όμως ο άνθρωπος αμαρτάνει, τότε υπάρχει άλλη κίνηση, η παραφύση κίνηση, η απομάκρυνση από το Θεό. Και στη συνέχεια με τη χάρη του Θεού φτάνει στην υπερφύση κίνηση, η οποία είναι η θεοπτία των μεγάλων αυτών εμπειριών. Οπότε στη γερόντισσα Γαλακτία, στα κείμενά της, στις επιστολές της, βλέπουμε αυτό, ξέρει πολύ καλά τι είναι φυσικό, τι είναι παραφύση και τι είναι υπερφύση, που είναι της χάριτος του Θεού. Η 8η θεολογική αρχή είναι αυτό που το έλεγε συνέχεια και το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό που λέμε καθαρτική ενέργεια, φωτιστική ενέργεια, θεοποιός ενέργεια. Δηλαδή είναι η ίδια η χάρη του Θεού που όταν πέφτει σε έναν άνθρωπο που έχει τα πάθη, τον καίει. Και όταν μετανοεί, αρχίζει και λειτουργεί αυτή η καθαρτική ενέργεια του Θεού και καίγεται με μεγάλη μετάνοια και αυτομεμψία. Μετά έρχεται η ίδια χάρη, αφού θεραπεύσει τον άνθρωπο, γίνεται φωτιστική και λειτουργεί ως προσευχή, αδιάρρηπτη και νοερά προσευχή. Όταν τη ρωτούσαν, τι είναι η γερόντισσα αυτή η νοερά προσευχή, δεν ξέρω εγώ, να δείτε τους Αγίους τι λένε, αλλά νομίζω ότι είναι μια μικρή φλογίτσα, ο νους είναι σαν μια φλόγα που κατεβαίνει στην καρδιά και γυρίζει συνεχώς μες στην καρδιά και λέει το όνομα του Χριστού. Αλλά αυτά μην τα λέτε πολύ στον κόσμο, γιατί ο κόσμος χρειάζεται να περάσει μέσα από τη μετάνοια και από την κάθαρση. Βλέπετε λοιπόν, λειτουργεί και ξέρει τι θα πει καθαρτική ενέργεια, τι θα πει φωτιστική ενέργεια, τι θα πει θεοποιός ενέργεια. Γιατί όταν κανείς δεν έχει αυτή τη διάκριση, λέει παντού υπάρχει χάρη του Θεού και παντού υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Ναι, παντού υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Αλλά ανάλογα με την κατάσταση των ανθρώπων και των όντων, εκφράζεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Η 9η αρχή είναι ότι έβλεπε τη Θεία Λειτουργία σε συνδυασμό με την ουράνια Θεία Λειτουργία, το ουράνιο θυσιαστήριο. Δηλαδή, δεν έλεγε ότι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής είναι μόνο η Θεία Ευχαριστία, πηγαίνουμε στο ναό. Φυσικά, πολύ εκτιμούσε αυτό το μεγάλο αγαθό και να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά συγχρόνως έβλεπε και την ουράνια Θεία Λειτουργία. Κυρίως το βράδυ και ξυπνούσε το πρωί, και χθες το βράδυ που ήμουν και έκανε τελειότατες περιγραφές, όπως κάνει περιγραφές ο Απόστολος Παύλος που λέει προετών 14, που ανέβηκα μέχρι τρίτου, είδα άνθρωπον που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και 20 άρρητα ρήματα, αού και εξών ανθρώπους λαλήσε. Οπότε η γερόντισσα Γαλακτία
συνέδεε τη Θεία Λειτουργία όχι απλώς με ένα πανηγύρι όπως το βλέπουμε εμείς. Το βλέπουμε ένα πανηγύρι, τι ωραία ακούσματα, ωραία άσματα, ωραίες ψαλμωδίες, αλλά εκείνη το έβλεπες ότι ήταν συγχρόνως σύνοδος ουρανού και γης και μιλούσε για την ουράνια Θεία Λειτουργία. Και μια τελευταία αρχή, η δεκάτη αρχή, είναι ότι θεωρούσε και έλεγε τι είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός, η Εκκλησία είναι η Παναγία, αγαπούσε πάρα πολύ την Υπεραγία Θεοτόκο, η Εκκλησία είναι οι Άγιοι, έβλεπε τους Αρχαγγέλους, τους Αγίους, περιέγραφε τους Αγίους και μάλιστα τους έβλεπε και σωματικά, αν ήταν ψηλοί, αν ήταν κοντοί όσο ζούσαν. Περιέγραφε γεγονότα, περιέγραφε τα μαρτύρια τους. Το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, για παράδειγμα, έκανε μια τέλεια περιγραφή. Οπότε θεωρούσε ότι η Εκκλησία δεν είναι μια κοινωνική, τέλος πάντων, ή θρησκευτική οργάνωση, αλλά η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και η κοινωνία Θεώσεως. Αυτό το βλέπουμε στον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, που λέει «Μεταλαμβάνω του φωτός, μετέχω και της δόξης και όλο μου το σώμα γίνεται φωτοφόρο και κοινώ τον πόδα και πους Χριστός εστίν και κοινώ την χείρα και η χείρ Χριστός εστίν». Λοιπόν, αυτό το έβλεπε η Γερόντισσα Γαλακτία. Οπότε αυτά τα 10 σημεία που σας είπα, που είναι κριτήρια θεολογικά, δείχνουν τη διαφορά μεταξύ της αλήθειας και της πλάνης, μεταξύ του κατά πόσον ένας άνθρωπος έχει εκκλησιαστικό φρόνημα ή δεν έχει, κατά πόσον αυτός έχει την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος ή διακατέχεται από μαγείες και διακατέχεται από τον πονηρό. Γιατί διαφορετικά γίνεται η σύγχυση. Δηλαδή, αυτά ο Μωυσής έκανε θαύματα, έκαναν θαύματα και οι μάγοι, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου. Πώς θα φέρεται η διαφορά? Αυτό που βλέπουμε στους Αγίους, το κάνουν και μερικοί άλλοι που είναι δαιμονισμένοι, που εμφορούνται υπό των δαιμόνων. Νομίζω ότι αυτά τα 10 σημεία είναι θεολογικά κριτήρια για να ξεχωρίσει κανείς τον άνθρωπο που έχει μέσα του την αλήθεια, που είναι προφήτης, και τον άνθρωπο ο οποίος διακατέχεται από το διάβολο. Τώρα, είχα σκοπό να σας διαβάσω πολλά τμήματα από τις επιστολές, αλλά η ώρα δεν είναι αρκετή νομίζω, και θα σας διαβάσω μόνο μερικά τμήματα από την πρώτη και ίσως και από τις τελευταίες επιστολές. Η πρώτη επιστολή που μου έγραψε, κάθε επιστολή της ήταν μια ολόκληρη θεολογία. Λέει, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Άγιε Δέσποτά μου, σεβαστέ και πολύ αγαπητέ μου Πάτερ Ιερόθε, την ευχή σου ζητώ, παιδί μου, στα γόνατα πεσμένη προσκυνώ την αγιοσύνη σου, φιλώ τα χεράκια σου, συγγνώμη που σε λέω παιδί μου, εσύ είσαι Μητροπολίτης, γεμάτος Πνεύμα Άγιο, εγώ είμαι μια γριά γεμάτη αμαρτίες που με άφησε ο Θεός μέχρι τα γεράματα για να μετανοήσω. Όμως νιώθω απέραντη μητρική αγάπη για σένα και αφήνω την καρδιά μου ελεύθερα να εκφραστεί. Ευχαριστώ πολύ για τις επισκέψεις σου, για την ευλογία σου και τη διδασκαλία σου. Τι βλέπουμε εδώ? Σεβασμό της ιεροσύνης και της αρχιεροσύνης. Συνήθως όσοι διακατέχονται από το πονηρό πνεύμα δεν δέχονται την ιεροσύνη και μάλιστα την αρχιεροσύνη του επίσκοπο. Και ταυτόχρονα μεγάλη αυτομεμψία. Προχωρεί και λέει, για μένα παιδί μου, να εύχεσαι να μου δώσει ο Θεός ταπείνωση και μετάνοια. Αυτό δεν το λέει ο διάβολος, δεν το λένε οι μάγοι και οι μάγισσες. Γι' αυτό με έχει ο Θεός εδώ ακόμα. Αλήθεια, ποιο Θεό έχουμε? Εμένα θα έπρεπε να μου δίνει νερό να πίνω από τους βόθρους της Νέας Υόρκης, γιατί του χωριού μου καθαρή είναι η βόθρη. Κι όμως με φροντίζει και κάθε μέρα βλέπω την προστασία του και την αγάπη του. Σαν ένα μικρό παιδάκι είναι και το στέλνω στις παραγγελιές. Μόλις του ζητήσω κάτι, αμέσως μου το στέλνει.
καμιά φορά καθυστερεί, αλλά δεν ανησυχώ, γιατί ξέρω πως θα έρθει. Να εύχεσαι να αποκτήσω την Αγία Μετάνοια και πολύ ευγνωμοσύνη στο Θεό. Εδώ βλέπετε καθαρά μια γυναίκα που έχει πάρα πολύ μεγάλη μετάνοια, πολύ μεγάλη αυτοεμψία και ταυτόχρονα και παρησία με το Θεό. Μετά, εδώ είναι το εκπληκτικό, το πιο θεολογικό που τα ακούσαμε και στον Άγιο Πειραιό στην Επιστολή. Τις νύχτες, κάμια φορά κάθομαι και σκέφτομαι, είναι δυνατόν ο Θεός να κάθεται σε θρόνους και σε καρέκλες? Όταν όμως πονώ για τις αμαρτίες μου, προσέξτε, όταν πονώ, βλέπετε μετάνοια για τις αμαρτίες μου, λέω, Πατέρα επουράνιε, συγχώρεσέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Άγιο Πνεύμα, φώτισέ με. Και τότε έρχεται η απάντηση από άλλο τόπο, όχι από την κεφαλή που είναι τρέλες και φαντασίες, αλλά από την καρδιά που την οδηγεί ο Θεός, που είναι γεμάτη θεϊκά μηνύματα. Εδώ βλέπετε αυτό που σας έλεγα πριν, τη διάκριση μεταξύ λογικής και νου και καρδιάς. Και λέει, έρχεται η απάντηση μέσα από την καρδιά που έχει θεϊκά μηνύματα. Όλο το σύμπαν δεν είναι ούτε ένα μικρό μπαλάκι στα Άγια Χέρια του. Προφανώς είναι μια εμπειρία που σε μια υπερφύσιν κατάσταση είδε όλο το σύμπαν να είναι στα χέρια του Θεού. Ο νους δεν χωράει και η γλώσσα δεν τα εκφράζει. Δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Άπλετον γαλαζόλευκο φως. Κοιτάξτε, γιατί οι δαίμονες και όσοι έχουν δαιμονική εμπειρία κυρίως βλέπουν φως το οποίο είναι κόκκινο, όπως είναι ο διάβολος. Εδώ λέει άπλετον γαλαζόλευκο φως της δόξας του. Ένα μπορούμε να πούμε. Ο αληθινός Θεός είναι ο τριαδικός Θεός και γεμίζει τον άνθρωπο με το φως της αγάπης του από την κορυφή μέχρι τα νύχια και δεν ξέρεις από πού βλέπεις. Τώρα, όποιος διαβάζει Άγιο Σημειώνα ως θεολόγος, τα βλέπει όλα αυτά που σας είπα και πριν. Είδε τα χέρια του, τα πόδια του, μέσα στο φως. Αυτό που το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε μέλη του Χριστού. Πώς θα αμαρτήσουμε αφού έχουμε τα μέλη του Χριστού? Εκείνη το βλέπει και λέει αμέσως τώρα, μιλάει για αυτό το φως που βγαίνει από παντού μέχρι τα νύχια και λέει μετά νιώθω σκουλίκι και κλαίω για τις αμαρτίες μου. Εδώ είναι η αλήθεια. Βλέπει μια τέτοια εμπειρία, δεν επιφανεύεται. Είναι σαν τον Αβραάμ που έλεγε όταν είδε το Θεό «Εγώ ημί γη και σποδός» ή ο Ισαΐας «Ο τάλας εγώ». Νιώθω σκουλίκι μετά και κλαίω για τις αμαρτίες μου. Αγαπώ όλο τον κόσμο και τον εαυτό μου μισώ. Άλλη αλήθεια. Μια αγάπη για όλο τον κόσμο και ένα μίσος για τον εαυτό της. Μόνο τα σωματικά μάτια των Αγίων βλέπουν. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Εκείνη ήταν τόσο απλή που νόμιζε ότι οι Άγιοι τα βλέπουν αυτά με τα σωματικά μάτια. Ενώ οι Άγιοι δεν τα βλέπουν με τα σωματικά μάτια. Λέει ο Άγιος Γρηγόρης από Παλαμάς ότι επάνω στο όλο σταυρό ενυλάγησαν, μεταμορφώθηκαν και είδαν τη μεταμόρφωση. Η γερόντισσα έχει μια τέτοια απλότητα που έλεγε οι Άγιοι τα βλέπουν με τα σωματικά μάτια. Στους αμαρτωλούς σαν και εμένα το μηχάνημα της καρδιάς τα βλέπει για να μας γλυκάνει και να μετανοήσουμε. Σας εξομολογούμε για να μην έχετε άλλη εντύπωση για τον εαυτό μου. Πόσο καλός είναι ο Θεός που και τα πιο τυποτένια πλάσματά του σαν εμένα τους καλοπιάνει στη μετάνοια. Και μόνο αυτό το γράμμα να διαβάσει κανείς είναι ολόκληρη η εμπειρική θεολογία. Και να τελειώσω για να μιλήσει ο αγαπητός μας
πατήρ Ιερόθεος, έχω πολλά να πω, την τελευταία επιστολή που μου έστειλε. Πάτερ Ιερόθε, Άγιε Δέσποτα της Εκκλησίας, την ευχή σου ζητώ. Ήθελα να επικοινωνήσουμε, να σου ανοίξω την καρδιά μου. Νιώθω πως με καταλαβαίνεις και δεν θα σκανδαλιστείς. Σ' όλους τους άλλους σιωπώ για να μην δημιουργούνται πλάνες εντυπώσεις για μένα. Παρά τα γεράματά μου, με έχει ακόμα Θεός και ζω. Χίλιες δόξες να έχει το όνομά Του. Ζω, με αφήνει να ζω, γιατί περιμένει τη μετάνοιά μου. Δεν θέλω να λέω ότι είμαι η μεγαλύτερη αμαρτωλή, γιατί πολλοί το λένε και κρύβουν το μεγαλύτερο εγωισμό. Εγώ το νιώθω, παιδί μου, μέσα στα μεγαλεία του Θεού, που ο νους δεν χωρεί και γλώσσα δεν διηγάται. Εγώ νιώθω χειρότερη από κοπριά. Νιώθω πως έχω κάνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και ταυτίζομαι με όλο τον αμαρτωλό κόσμο. Κλαίω και ζητώ έλεος, αλλά ο Πανάγαθος Θεός με λυπάται και μου στέλνει καρδιακές παρηγοριές που ο νους δεν χωρεί. Τόσο καλός είναι ο Θεός μας. Έχω φοβερός πόνος, αλλά μου δίνει δύναμη και αντέχω. Να εύχεσαι για μένα να έχω καλό τέλος και καλή απολογία. Εξασθενεί η μνήμη μου, αλλά να μην εξασθενήσει ποτέ η καρδιά μου. Αυτή που γίνεται βαθιά, σαν το πηγάδι, που δεν έχει πάτο και γνωρίζει το Θεό. Σε φιλώ μητρικά σαν τη μάνα σου και τη γιαγιά σου. Φιλώ τα χεράκια και ζητώ την ευχή σου με σεβασμό και αγάπη, γερόντισσα Γαλακτία. Είναι λίγες αυτές από τις επιστολές, από τα τμήματα που σας έστειλα και θέλω, τελειώνοντας, να κλείσω και να πω ότι η γερόντισσα Γαλακτία είναι μια ζωντανή φιλοκαλική παράδοση. Διαβάζουμε τη φιλοκαλία πολλά. Η γερόντισσα ήταν μια ζωντανή φιλοκαλική παράδοση και βεβαίως ήταν μια ζωντανή ολόκληρη θεολογία. Δηλαδή η γερόντισσα ήταν ένα θεολογικό γεγονός. Δεν ήταν μια απλή γυναίκα. Σαν απλή γυναίκα την έβλεπε κανείς, αν την πλησίαζε. Ήταν ολόκληρη ένας οφθαλμός και ολόκληρη μια ακοή. Ήταν η περίληψη της ζωντανής φιλοκαλίας. Και ας μου επιτρέψετε να πω, ήταν επιβεβαίωση, τουλάχιστον εγώ έτσι το έβλεπα, επιβεβαίωση όλης της θεολογίας που δίδασκε ο πατήρ Ιωάννης Ορμανίδης, που είναι μια ζωντανή εμπειρική δογματική. Κι ας μου επιτρέψετε να σας πω, εγώ τουλάχιστον έτσι το έζησα, έτσι το κατάλαβα και γι' αυτό μου την έστειλε ο Θεός, ήταν μια επιβεβαίωση αυτών που προσπαθώ να γράψω στα βιβλία μου. Ευχαριστώ. Όχι, πείτε και το περιστατικό με το γραφείο το βράδυ, το περιστατικό. Ποιο? Το περιστατικό με την γερόντισσα που ήρθε το βράδυ στο σπίτι. Στο... Ποιο περιστατικό? Σαν αεράκι που μπήκε στο δωμάτιο. Ποιο περιστατικό? Έχω πολλά περιστατικά. Τι μου λέτε να πω? Σαν αεράκι που μπήκε. Τώρα με φέρετε σε δύσκολη θέση. Έχω πολλά περιστατικά με την γερόντισσα Γαλακτία, η οποία με έβλεπε και το διηγείτο. Πώς κάθομαι, πώς διαβάζω, πώς κοιμάμαι, πώς περπατάω και το έλεγε τώρα, έκανε εκείνο, τώρα κάνει το άλλο. Έτσι κάνει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Και επειδή με προκαλείτε να σας πω και το περιστατικό, είναι
κοιμόμουν στο δωμάτιό μου και είναι ένα δωμάτιο το οποίο είναι πολύ μικρό και δεν έχει και δεν έχει και ήλιο. Σκοτεινό δωμάτιο. Έχει μια μπαρκονόπορτα και μια εσωτερική πόρτα. Και μια φορά, κατά τις 3-4 ώρες το πρωί, ξημερώματα, άκουσα ένα πάρα πολύ δυνατό αέρα. Δηλαδή, σαν να άνοιξε η μπαρκονόπορτα και μπήκε αέρας. Ξυπνάω, ανοίγω το πορτάτι, σηκώνομαι απάνω, κλειστή. Η μπαρκονόπορτα, κλειστή η εσωτερική πόρτα. Λέω, κατάλαβα, η γερόντισσα ήταν. Το πρωί λοιπόν παίρνω τον πατέρα Αντώνιο που ήταν κοντά της και λέω, πατέρα Αντώνιο, τώρα που θα πας στη γερόντισσα, ναι, πες της τι κάνει το παιδί σου. Και μόνο αυτό να πω, αυτό να πεις. Τι άλλο, τίποτα, όχι, απλώς να της πεις τι κάνει το παιδί σου στην Αύπακτο. Και όταν πήγε της λέει, τι κάνει το παιδί σου στην Αύπακτο, λέει, καλά είναι. Σήμερα τα ξημερώματα πήρα τα κοπέλια μου και πήγαμε τον επισκεφτήκαμε. Καλά ήταν. Α, και για τον Μητροπολίτη, εδώ να το πω εγώ. Λέει, μου έλεγε, βλέπω, λέει, τον Μητροπολίτη Πειραιός που βγαίνει, λέει, έξω από τη Μητρόπολη και δίνει για τα Περιστέρια. Για διηγηθείτε εδώ εσείς. Όταν επισκέφθη τη γερόντισσα στις Μοίρες, εκεί στην Κρήτη, έκπληκτος για την χάρη του Θεού που είχε, έμεινα όταν μου είπε ότι κάθε πρωί σε βλέπω. Λέω, πού με βλέπετε? Εγώ πρώτη φορά την έβλεπα στη ζωή μου, δεν έχει ξαναδεί, ποτέ. Κάθε πρωί σε βλέπω, που καθώς πηγαίνεις από το σπίτι στη Μητρόπολη, έβλεπε και ότι η Μητρόπολη Πειραιός έχει ένα επισκοπείο στην ακτή Θεμιστόκλεως και δίπλα είχε τότε τα γραφεία που είχε ανοικοδομήσει ο μακαριστός και γέροντάς μας ο αείδημος Μητροπολίτης Πειραιός Καλλίνικος. Και παίρνεις, λέει, τη σέσουλα, σκεφτείτε, ως και αυτό, και τη γεμίζεις στάρι και φωνάζεις και έρχονται σμήνω στα πουλιά τα Περιστέρια και πέφτουν πάνω σου, στα γένια σου, στα χέρια σου, στα ράσα σου και τα ταΐζεις κάθε πρωί. Και αυτά χαίρονται και αυσή χαίρεσαι. Και έμεινα έκπληκτος. Πώς μια γυναίκα κατάκητη σε ένα σπίτι τόσο μακριά, στην Κρήτη, είχε αυτή τη διόραση του Αγίου Πνεύματος να βλέπει αυτή τη σκηνή που κανείς δεν την είχε πει. Κανείς. Ποιος θα της έλεγε τώρα ότι ο επίσκοπος εκεί το πρωί ρίχνει λίγο στάρι στα Περιστέρια της Πειραϊκής. Και θυμήθηκα τότε γι' αυτό ότι είπε ο Σεβασμιότατος είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς είναι η επιτομή της θεολογίας. Σήμερα ο Άγιος Ναυπάκτου έκαμε, όπως πάντοτε έχει το χάρισμα του Θεού να κάνει, μία ανάλυση εν μικρό όλης της θεολογίας Εκκλησίας. Και συνεκεφαλαίωσε στην υπέροχη ομιλία του, που έχουμε τη χάρη του Θεού πια να είναι δική μας και να ανήκει σε όλους μας, όλο το ιερό και τεράστιο και ευλογημένο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, που είναι η κοινωνία με το Πανάγιο πρόσωπό του, αλλά με τις φάσεις τις ιστορικές που πέρασε αυτή η πραγματικότητα. Ενθυμήθηκα λοιπόν, καθώς την άκουσα, γι' αυτό και την ευλαβούμε έκτοτε, ένα άλλο ομοειδές που έζησα ο ταπεινός με έναν άλλον Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Όσιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, ο οποίος είχε και αυτός το ίδιο χάρισμα, την ίδια διόραση, την οποία απέκτησε με τη χάρη του Θεού. Τι είχε συμβεί? Ήμουν διάκονος στο ναό της Χρυσοσπηλαιωτήσης, στην Οδό Νεόλου, με τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ευάγγελο Μαντζουνέα, έναν εκλεκτό κληρικό, σπουδαίο κληρικό, νομομαθή, ο οποίος διεικόνησε και επί πολλά έτη ως γραμματεύτης Ιερά Συνόδου στην Συνοδική Επιτροπή των Νομοκανονικών και Ηθικών Ζητημάτων. Ο μακαριστός λοιπόν, πατήρ Ευάγγελος, συνεδέετο με φιλία
με τον πολύ μοναδικό αρχιμανδρίτη της Εκκλησίας, κανονολόγο, συγγραφέα, ιεροκήρυκα, πνευματικό σύμβουλο, τον μακαριστό πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος λειτουργούσε άμυστος πάντοτε, ζούσε μόνο από τη διόρθωση των διαφόρων βιβλίων, ειρνήτο να πάρει μισθό ως κληρικός. Μια τεράστια πνευματική προσωπικότητα που ταπεινά πιστεύω ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός Αγίου. Λειτουργούσε λοιπόν στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών στην οδόν Μενάνδρου 4, στο Ίδρυμα Βαρυποπιώτη. Όσοι γνωρίζουν την Αθήνα και την περιοχή αυτή ξέρουν ακριβώς που βρίσκεται αυτό το Ίδρυμα, οι τρεις ιεράρχες. Και ο πατήρ Ευάγγελος πολλές φορές συλλειτουργούσε στις αγρυπνίες, έκαμε πάντοτε αγρυπνίες ο Άγιος Όσιος Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος. Και στις αγρυπνίες έπαιρνε και την ταπεινότητά μου, το διάκοτο. Σε 2-3 φορές στις αγρυπνίες αυτές είχε έλθει και είχε πρωτοστατήσει, είχε ιερουργήσει ο Όσιος Πορφύριος, ο οποίος ήταν επί 45 χρόνια εφημέριος στην Πολυκλινική, ξέρετε, το δημόσιο νοσοκομείο στην οδόν Αγίου Κωνσταντίνου, στην Ομόνια. Συνεδέεται, από ό,τι κατάλαβα, με τον πατέρα Επιφάνιο και τον έφερνε και είχα τη μεγάλη ευλογία 3-4 φορές τώρα να έχω την ευλογία του να έχω διακονήσει τον Όσιο Πορφύριο, τον πατέρα Πορφύριο, όπως τον έλεγαν τότε και τον θεωρούσαμε. Μία φορά λοιπόν συνέβη αυτό για το οποίο πραγματικά συνεκλονίστηκα, όπως ακριβώς και με την γερόντισσα Γαλακτία. Εγώ ήμουν μονάκριβο παιδί, δεν είχαν οι γονείς μου άλλα παιδιά και όταν κοιμήθηκε ο πατέρας μου σε νεαρά ηλικία έμεινα πλέον με τη μητέρα μου, οι δυο μας, επί 19 χρόνια. Και η μητέρα μου είχε την έμπνευση κάποια στιγμή όλα τα ελάχιστα που είχε από τον πατέρα μου χρυσαφικά που τις είχε κατά καιρούς δωρήσει να τα δώσει σε μία ανιψιά της, κόρη της αδελφής της, με την οποία συνεδέεται πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω πώς το πήρα τότε, στενοχωρήθηκα γι' αυτό. Θεώρησα ότι η πράξη αυτή ήταν μια τροποντινά ιονία αποκλήρωσης. Και της το είπα έτσι με οργή, με θυμό. Και υπήρξε μια ψυχρότης μεταξύ μας. Χωρίς όμως να δώσει κανείς περαιτέρω έκταση. Όταν λοιπόν βρέθηκα την επομένη μέρα στο Ναό των Τριών Ιεραρχών για να λειτουργήσουμε, ήταν η εορτή του Αγίου Γεωργίου, όπως θυμάμαι, τότε άκουσα έκπληκτος και ενεός τον πατέρα Πορφύριο, τον Όσιο Πορφύριο, να μου λέει «Άγιε Διάκονε, να σας πω, πριν ξεκινήσει η αγρυπνία, ναι γέροντα, λέω, τι θέλετε κάτι?» Μου λέει «Κοιτάξτε, σήμερα μην λειτουργήσετε». Λέω «Γιατί?» «Πηγαίνετε σπίτι σας καλύτερα, βάλτε μετάνοια στη μανούλα σας, φιλήστε το χέρι της, γιατί την πικράνατε πολύ και μετά θα λειτουργήσετε». Ένα γεγονός που κανείς δεν το ήξερε, κανείς, μόνο εγώ και η μητέρα μου. Αυτό λοιπόν, αυτή τη διόραση, αυτή τη χάρη, την είχε η γερόντισσα Γαλακτία. Ακούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και χαιρόμαστε γιατί θα συνηγορήσουμε και εμείς όταν θα έρθει η ώρα και η Εκκλησία θα αξιοποιήσει το πρόσωπο αυτό της ουσίας της μοναχής Γαλακτίας. Στη συνείδηση πολλών ανθρώπων είναι μια Αγία γυναίκα και η Εκκλησία ίσως μετά από καιρό θα έρθει να, πω έτσι, να καθιερώσει αυτό που έχει η συνείδηση του λαού. Το λόγο τώρα στον πατέρα Ιερόθεο. Με τον πατέρα Ιερόθεο, Άγιε Ναυπάκτου και Άγιε Πυραίο, συνδεόμαστε από πολλά χρόνια. Ήμασταν από τα παιδιά της φοιτητικής δράσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Καλλινίκου, του Γέροντά μου, όταν κάναμε τη συναντήση στην Αγία Τριάδα
Και από τότε διακρινόταν για την αγάπη του στην Εκκλησία, την πιστότητά του, διάβαζε πάντα Ιερό Θεοβλάχο, τον Μητροπολίτη, και γι' αυτό όταν ο Θεός τον ελέησε με τον τρόπο του, ο Άγιος Ναυπάκτου ήταν εκείνος ο οποίος τον έκανε μοναχό. Διακρινόταν πάντα για την αγάπη που είχε ο πατήρ Ιερόθεος και για τα προτερήματά του που δεν πρέπει να τα πω αυτήν την ώρα, αλλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όποτε πληρωνόταν, την επόμενη μέρα δεν είχε χρήματα. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Τον ευχαριστούμε γιατί παρόλη την ταλαιπωρία της ασθένειάς του, είναι σήμερα εδώ κοντά μας και ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης που μνημονεύσαμε ο Ιεροκήρυκας στη σειρά του Τροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας στην Εκκλησία της Κρήτης μας συνδέει όλους μας και συνδέει και τον πατέρα Ιερόθεο. Πάτερ Ιερόθεο, την ευχή σας, σας ακούμε. Πρώτα απ' όλα, μετά τον Άγιο Τριαδικό Θεό και την Υπηρεγία Θεοτόκου και τους Αγίους και τους Αγγέλους, γνώμονες ευχαριστίες ο φίλος τους προλαγήσαντες στις δύο σεβασμιωτά του, τον σεβασμιώτα το Πυραιό Σεραφείμ, ο οποίος σαν θεόπνευστος Ιακός Τρόφος διακονεί και καθοδηγεί την Ιερά Μητρόπολη Πυραιός. Το ξέρουμε το πνευματικό του έργο, έχει γράψει υπέροχα αντιαιρετικά βιβλία κατά της Μασογείας κτλ. Δεύτερον, τον σεβασμιώτα τον Ναυπάκτου, ο οποίος μας έμαθε στην κρίσιμη ηλικία της νεότητος τι θα πει πραγματικά Ορθοδοξία και με τις ομιλίες του ως Αρχιμανδρίτης στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών, αλλά και με τότε και την εποχή, αλλά και από τότε που έγινε Μητροπολίτης και με τα πολλά του βιβλία που έχουν διεθνή επίγυση, όπως είπε ο Σεβασμιότατος Πυραιός. Μάλιστα, το πρώτο βιβλίο που είχα διαβάσει με Σεβασμιότατε ήταν «Διάλογος για την Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία», το νούμερο 4 τότε, που είχατε δώσει μια τηλεοπτική συνέντευξη. Και το είχατε κάνει η βιβλία αυτό. Και από εκεί κατάλαβα περίπου τι παίζει και διάβασα τα βιβλία τα άλλα. Και κυρίως μετά αμέσως διάβασα την Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, η οποία μας έδωσε σωστά κριτήρια περί Ορθοδοξίας και δόξα τω Θεώ ξεφύγαμε από τον ηθικισμό και τον επισεπισμό των παιδικών μας και εφηβικών μας χρόνων. Αν και λένε στην Κρήτη ποτέ να μην περιφρονεί στα κάτω σκαλοπάτια, γιατί αυτά σε βοηθούν να ανέβει στα παλάτια. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι, εσωτερική ζωή και τα λοιπά, μας κρατήσανε λιγάκι στα νιάτα μας να μην εκτραπούμε πολύ. Είναι και αυτό πολύ. Είναι προσφορά του συγγνώμων. Αλλά την πραγματική Ορθοδοξία διδαχτήκαμε από τα βιβλία του Σεβασμιωτά του κυρίως και από τα κηρύγματά του. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ ιδιαιτέρως. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί μου έκαναν τη μεγάλη τιμή, παρόλα τα χάλια μου, να με κύριε μοναχό τον Οκτώβριο του 2015. Και πιστεύω ότι ο Θεός μου έκανε αυτό το μεγάλο δώρο, γιατί πιστεύω αυτό που λέει ο Χρόνιος του Έσεξ, ότι το μοναχικό σχήμα είναι χάρισμα, γιατί έτσι βοηθήσε να μετανοήσεις, να γίνεις φορέας της άκτης θυσίας ενέργειας, όπως μπορεί να γίνει και ένας μοναχός μέσα στο γάμο του, ένας επίσκοπος με την ιεροσύνη του κτλ. Δεύτερον, συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι προλογίσαντες και ο πατήρ Πολύκαρπος, ο οποίος με πολύ αγάπη μου έχει φερθεί όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε και ξέρω την προσευχή του για όλους μας και την απλότητα της καρδιάς του και τον ευγνωμονώ. Όπως ευγνωμονώ και τον κύριο Μητροπολίτη Πυραιός Καλλίνικο, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία του να πάω στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών το 1985. Τώρα, για την Αγία Γαλακτία. Δεν θα χρειαζόταν να πω εγώ τίποτα, γιατί τα 99% από όσα ήθελα να πω τα είπανε μέσα στα υπέροχα λόγια τους οι προλογίσαντες. Αλλά αναγκάζομαι να κάνω υπακοή στον πατέρα Αντώνιο το Φραγκάκη, του οποίου είμαι ο πνευματικό τέκνο, αναξίως, διότι αυτός μου είπε, όχι, θα πας και θα μιλήσεις, προσδόξα τον Θεού και τις γερόντες της Γαλακτίας.
Έτσι ανεχτείτε με να πω δύο-τρία λόγια. Η γνωριμία. Η γνωριμία έγινε μετά την κουρά μου, η οποία έγινε 12 από τον Σεβασμιότατο, από τον Άγιο Ναυπάκτου, η οποία έγινε 12 Οκτωβρίου του 2015. Ο Παπαντώνης ο Βραγκάκης, ο πνευματικός μου, έστειλε μία φωτογραφία από την κουρά μου στη Γερόντουσα Γαλακτία. Της την έδειξε. Και ναι, εγώ δεν έχω πάει ποτέ στην Κρήτη. Μου τηλεφώνησε η ίδια μέσα του Παπαντώνη και μου είπε ότι από τώρα σε υιοθετώ, σε κάνω παιδί μου. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε δοθεί ποτέ, εγώ δεν έχω πάει ούτε με τα αεροπλάνα, έχω πέρασει πάνω από Κρήτη. Με περιέγραψε πως είμαι σωματικά, παχής, με καράπλα, με λεύκη γύρω από τα μάτια κλπ. Και ταυτοχρόνως μου περιέγραψε και μερικά από τα πάθη μου και τα αμαρτήματά μου, όπως και τις σωματικές μου αρρώστιες. Εγώ προσωπικά την έλεγα και την λέω αγιοπροφύρελα. Γιατί? Γιατί είχε, ίσως σε μικρότερο βαθμό, ο Θεός ξέρει, πολλά χαρίσματα που είχε και ο Άγιος Προφύριος παράλληλα. Εξηγούμε. Ένα χάρισμα ήταν ότι έβλεπε διορατικά, όπως έβλεπε και ο Άγιος Προφύριος. Δεύτερο χάρισμα είναι ότι εκτός από αυτό, ενίοτε έβγαινε η ψυχή από το σώμα, όπως μας έλεγε ο Παπαντώνης. Θα αναφέρω 2-3 παραδείγματα χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν και θαύματα προς εμένα. Το 2019, πέρασα τρίτο και πάω στην Πυρός 154 στο κτίριο του ΕΟΠΗ για να πάρω την εμπειρική σύνταξη. Μπήκαμε με κάποιον συνοδό με τον εμπειρικό κορτσάκι μέσα στο και πάω στο γραφείο. Ήτανε τρεις γιατροί, ένα τετράγωνο μπαρ γραφείο, δεν θυμάμαι. Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο το κινητό του συνοδού μου. Βγαίνει έξω, ξαναμπαίνει μέσα και λέει θα σου πω μετά. Κάτι που κάνουν κάτι ερωτήσει εκεί οι γιατροί και οι τρεις γιατροί ήταν και τελικά βγήκαμε. Όταν βγήκαμε, ο συνοδός μου λέει, όταν χτύπησε το κινητό ήταν ο Παπαντώνης και μου είπε το εξής. Τους είπε η Αγία Γαλάκτια, είδαν την Αγία Γαλάκτια να πέφτει σε κόμμα για 2-3 λεπτά τη Γερόντουσα Γαλακτία. Να πέφτεις ακόμα για 2-3 λεπτά, όπως έπεφτε και ο Άγιος Προφύριος ακόμα. Μετά από 3-4 λεπτά επανήρθε. Και λέει στον πατέρα Αντώνιο Φραγκάκη, να πει στον Ιερόθεο, για μένα δηλαδή, ότι βγήκε η ψυχή μου από το σώμα και ήρθα εκεί που περνάει από επιτροπή και είδα. Ήμουν ανάμεσα στους γιατρούς αράτος, η ψυχή μου, και είπα στους γιατρούς, χωρίς αυτοί να με θεωρούν να με βλέπουν, ότι να με προσέξουν και να μου δώσουν καλό ποσοστό συντάξεως και επάωριστο, να μην ξαναπεράσω από κεπά. Και αυτό τους επηρέασε και έγινε. Και πράγματι, βγήκαμε 98% αναπηρίας, πολύ ψηλό ποσοστό, που δύσκολο θα δίνει οι γιατροί, και με ισόβια σύνταξη. Ένα θαύμα. Δεύτερο θαύμα, σχετικό με το πρώτο, είναι ότι είχα ακούσει από την Αρχιμανδρίτη στο Αγίου Όρος, εδώ στο γυροκομείο είχε έρθει, όχι πριν το γυροκομείο, συγγνώμη, είχε έρθει και στο Ρωσιά που με φιλοξενούσαν σε ένα σπίτι κάτι αδερφή εν Χριστώ και μου είχε πει ότι όταν η ψυχή, αυτό και μια εξωσωματική εμπειρία, ένα Αγίο Πνεύμα, το έχει πλάνει. Όταν η ψυχή βγει από το σώμα, η ψυχή από μόνη της έχει πλήρη αίσθηση σαν να έχει το σώμα. Δηλαδή έχει νερά αίσθηση, αλλά ταυτοχρόνως είναι η λεγόμενη δυτή, μεικτή εμπειρία. Βλέπει, ακούει, γεύεται, οσπραίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα, σαν να είχε σώμα, η μόνη της η ψυχή. Ενώ έχει βγει η ψυχή από το σώμα και βλέπει το σώμα πεθαμένο μπροστά της, η ψυχή από μόνη της έχει πλήρες τις αισθήσεις όπως θα είχε ήταν μέσα στο σώμα. Εγώ δεν το πω, μου φάνηκε λιγάκι πώς γίνεται αυτό. Αλλά πραγματικά,
Οκτώβριο του 19 ή του 20 του 2019 του 2020, επειδή είχα την εορτή μου 4 Οκτωβρίου του Αγίου Ερωθέου και 12 Οκτωβρίου την επέτειο της Κοράσμου από τον Σεβασμιώτα, τον οποίο πάλι και πολλά εξευγνωμονώ από τον Άγιο Ρόθωνα Πάκτο, πήγαμε σε μια γειτονική ταβέρνα που είχαμε εκεί κοντά στο σπίτι Σιδροσιά και φάγαμε συγκεκριμένα, αν το έχετε ακούσει, το περίφημο Πενελίδη του Θέμη που είναι στη Δροσιά, στην 25 Μαρτίου 14 στη Δροσιά. Εκεί λοιπόν, αφού κεραστήκαμε όλοι μαζί και λοιπά, γύρω στα 15-16 άτομα, 18 δεν θυμάμαι πώς ήμασταν, πάμε σπίτι και παίρνει ο Παπαντώνης τον Κώστα, τον Μπενιέρη. Και του λέει, Κώστα, έτσι και έτσι αυτό έγινε. Ο Παπαντώνης δεν είχε έρθει, έλειπε στην Κρήτη. Ήταν τότε με το COVID. Και του λέει, κοίταξε να δεις, του λέει του Κώστα, του Μπενιέρη, ο Παπαντώνης, κοίταξε να δεις, μας είπε η Γερόντα σε Γαλακτία, ότι βγήκε η ψυχή της από το σώμα και η ψυχή της ήρθε εκεί στην ταφέρνα και δοκίμασε και από το υπέροχο κρασί που υπήρχε εκεί και της άρεσε πολύ, όπως και ένα υπέροχο παγωτό, πετανόστιμο παγωτό με φιστίκι, το οποίο το είχε φέρει ένα αντρόγινο φοιτικό μας. Μπορεί να είναι και εδώ, αλλά δεν βλέπω. Και πράγματι, είχαν φέρει ένα υπέροχο βαλγίσιο κρασί αυτή η ταβέρνα και ταυτοχρόνως αυτό το αντρόγινο είχε φέρει ένα πεντανόστιμο παγωτό με φιστίκι. Α, μάλιστα είπε η Γερόντουσα ότι ήταν ένα υπέροχο κολλικό με φιστικάκια μέσα. Και το δοκίμασα και αυτό και ήταν πεντανόστιμο. Όσο και φαίνεται λοιπόν παράξενο, παληθεύτηκε αυτά που είχε πει αρχιμανδρίτης αυτός, ότι όταν η ψυχή βγει από το σώμα και έχει μεταθανάτη εμπειρία, έχει όλες τις σωματικές αισθήσεις σαν να ήταν με το σώμα. Όπως τις έχει τώρα δει το σώμα τους, τις έχει και από μόνη της. Πέρα από την νεαρά αίσθηση που δεν έχει σχέση με τη λογική, όπως είπατε, Σεβασμιότατε. Πέρα από αυτό. Αυτά τα δύο γεγονότα ήθελα να πω, για να μην σας κουράζω και συγχωρέστε με και ευχαριστώ που παρεχτήκατε. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη ζωή της, υπάρχει το περίφημο γαλάζιο βιβλίο που είναι 300 σελίδες, έχει γύρω στα 20 ευρώ. Το διαθέτουν σε όλα τα ορθόδοξα βιβλιοπωλεία, το διαθέτει ο Διονύσης Μακρύς από τις εκδόσεις Αγαθός Λόγος και πολλοί άλλοι. Μπορείτε να το βρείτε πανεύκολο. Αν δεν υπάρχει, το παραγγέλνετε και σας το φέρνω. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ για την αρχή σας. Αν είπα κάτι σωστό, είναι του Θεού. Αν είπα κάτι λάθος και σκανδάλισα κανέναν, είναι δικό μου. Συγχωρέστε με.